Για 12η συνεχή χρονιά, οι νοποιοί της Κρήτης υποδέχτηκαν το κοινό στην έκθεση Νοτικά, η οποία αποτελεί μια περιήγηση και γνωριμία με τις συνοποιήσιμες ποικιλίες του νησιού, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τις προοπτικές ενός κλάδου που αναπτύσσεται με συνεχή, σταθερά και θετικά βήματα. Έχουμε και νέες προσπάθειες και νέες ποικιλίες. Έχουμε και δύο καινούρια νέα μέλη στο δίκτυο, που σημαίνει ότι ο κλάδος της αμπελουρίας και εινοποιίας στην Κρήτη έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και ευτυχώς με πολύ καλά ποιοτικά βήματα. Κάθε χρόνο και καλύτεροι επενδύουν στην ποιότητα, στην ταυτότητα για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Εμείς ως περιφέρεια πάντα υποστηρίζουμε τέτοιες δράσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φέτος το τριήμερο 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου υπολογίζεται ότι η προσέλευση του κοινού ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ο αριθμός των επισκεπτών μέσα στο Σαββατοκύριακο σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε όλοι μαζί, εδώ πέρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είμαστε όλοι ηνοποιοί της Κρήτης, δεμένοι, ενωμένοι για να δείξουμε το κρητικό κρασί. Υπάρχει ποιότητα και η ταυτότητα του κρητικού κρασιού που αυτό μας χαροποιεί. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις και αυτή η συνεργασία που γίνεται με 31 ηνοποιοί από όλη την Κρήτη δείχνει τη δυναμική που έχει ο κλάδος. Όπως εκτιμάται, πάνω από 2.500 επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν κρασιά εσοδείας 2018 αλλά και όρημα των προηγούμενων ετών από 31 διαφορετικά ηνοποιεία του νησιού, αλλά και να ενημερωθούν για τις δράσεις του δικτύου ηνοποιών Κρήτης, το οποίο αναπτύσσεται δυναμικά. Καταρχήν, η έκθεση χθεσινή μέρα του Σαββάτου είχε ήδη μια αύξηση 50% από πέρυσι από τους επισκέπτες. Βεβαίως έχουμε επισκεψιμότητα από ξενοδοχεία και σημεία εστίασης που δουλεύουν με το τουριστικό κλάδο και όχι μόνο. Και επίσης έχουμε επισκέπτες και από την υπόλοιπη Ελλάδα που θέλουν να δοκιμάσουν τα κρητικά κρασιά. Το παρόν στην έκθεση έδωσαν και οι δύο καλύτεροι σομελιές στην Ελλάδα, Άρης Κλαβενίτης και Αλέξανδρος Μπουζίκας, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις με τους Κρήτες ηνοποιούς. Ο κρητικός αμπελώνας δείχνει τη δυναμική του και, και το πού μπορεί να φτάσει τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους πιο εξελιγμένους ποιοτικά, αλλά και τόσο σε έμφαση στις γηγενείς ποικίλες. Οπότε είναι ευχάριστο όταν συναντάς και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές τις προσπάθειες και μιλάς μαζί τους. Υπάρχει πλατεία γευσιγνωσίας με μονοποικιλιακά βιδιανά, όπου έχει τη δυνατότητα ο κάθε επισκέπτης να δοκιμάσει μόνος του όπως θέλει, με τη δική του σειρά, όλα τα βιδιανά της Κρήτης μαζεμένα σε μία.